Σε καμιά αυτή. Έλα να δεις. Καθόσουν εκεί. Άμα δεις καλύτερο περίπτερο, φτύσε με. Εσύ το φτιάξε το περίπτερο. Τι σε νοιάζει. Άμα δεις καλύτερο περίπτερο, φτύσε με. Δεν μου λες. Με εκπληκτικά Massey Ferguson, τα οποία είναι στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Χαριλάω, αγοράζουνε, χαριλάω. Δώρα έχει κάνει. Άστο εκεί, δεν χρειάζεται. Σα εγώ εκεί. Τώρα μου το λες. Είσαι στο περίπτερο promotion, πραγματικά. Ναι. Πληρώνεσαι. Το Ζάβα πέθανε. Παρακαλώ. Δεν μου λες κόβει και τιμολόγιο. Εννοείται. Ναι. Εννοείται. Ναι. Φυσικά. Ναι, νόμιμος είσαι. Έτσι. Γιατί αγαπάς την Ελλάδα. Όχι. Άντε. Δεν μπορώ να κάνω διαφορά. Άντε, μπράβο, ναι. Δεν μπορώ να κάνω διαφορά. Εγώ δεν την αγαπάω την Ελλάδα, το λέω. Εντάξει. Δεν με ενδιαφέρει. Πάμε παρακαλώ. Να λέγε, ναι. Ναι. Προμόσιο στα τρακτέρ πήγε. Εμένα με πιστεύω, δεν είμαι σαν εκεί. Κοίτα, με αυτή τη γουρουνόφατσα που έχεις μόνο προμόσιο για τρακτέρισε. Για σε βάλω σε κάνα Audi και σε κάνα Skoda, σε κάνα αυτά τα Kia, τα καλά τα αυτοκίνητα. Τον βάλανε ο Παλοδήμος στα τρακτέρ τον βάλανε. Εκεί να φανταστείς τη μούτρα. Και τα Skoda και τα Kia και τα μούτρα για Skoda. Λέγε φίλε, καλημέρα. Γεια. Ήθελα να πω κάτι, παιδιά. Ναι. Γιατί δεν μιλάει κανένας για τη ρεβάντς. Ποια ρεβάντς? Θα πω κάτι. Πρώτα μην με κόψεις. Θέλω να το πω. Δώσ' μου ένα λεπτό. Δεν θα βρίσω. Και άμα βρεις θα σε κόψω. Αν έχανε ο ΠΑΟΚ 4-1. Πώς το... Αν έχανε ο ΠΑΟΚ 4-1 από την ΑΕΚ στο πρωί τελικό του κυπέλου. Δεν θα λέγατε όλοι για την επόμενη Πέμπτη τη μεγάλη ανατροπή? Όχι. Θα λέγαμε, φίλε. Γιατί είναι ΠΑΟΚ. Εμείς όχι, δεν λέγαμε. Θα λέγαμε, ρε φίλε, γιατί είναι πάω. Γιατί θα μπορούσε να πάρει κανένα. Εμείς δεν λέγαμε, ρε φίλε. Θα μπορούσε να πάρει κανένα πέναλτι. Οι υπόλοιποι μπορεί να το περπάτω. Έχει παίκτες. Θα τρώμε τεσσάρες. Εγώ χάρηκα χθε το φάγα τεσσάρα. Ναι, έχει και σόδα το βράδυ. Του Μπόρκ. Και καθόταν ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ και καθυστερούσε μην φάει το μπαλάκι. Καταλάβατε πως έχουν τα πράγματα. Είναι μεγάλη ομάδα ο Ηρακλής που έκανε. Τόσο μεγάλη ομάδα που σε 60 λεπτά με 10 παίκτες οι άλλοι σε βάλαν 3 γκολ. Δεν πιστεύω να υπάρχει άλλη επαγγελματική ομάδα. Αλλά σε περίπτωση που γίνει ανατροπή, βάζουμε ένα στίχημα. Τι να βάλουμε στίχημα για ανατροπή? Ναι. Πιο πολύ πιθανότητα υπάρχει να γίνει ένα σεισμός και να παρεκκλίνουμε τις πορείες μας που είπε ο Κόκκινος με τον Ψηφίδι μια μέρα που τα είχαν πιει. Ο κεντρικός άξονας της. Ενδιαφέρει κανέναν ποιο πίνω και τι πίνω. Όχι, ρε, έπινε γκαζόζα. Φύγε από εδώ, ρε, Ηρακλειδέα. Τι ρουφιάνος είναι. Πάνε, κάνε κανένα αέρανο να πάρεις κανένα παίκτη εκεί. Για να δεις πώς. Για να δεις. Πόσο αντιρακλειδέας είναι και πώς τον πήραξε ο Βαρκάρης και του έχει μείνει αποθυμένο. Ναι, για πες. Σημείο της αγωνιστικής ποιο έδωσε η Ρακλάκη, ξέρεις. Ξάνθη, Ηρακλής. Τον Άσο της Ξάνθη. Τι έδωσε. Πανηγυρίζουμε από τώρα. Και με σκορ. Σε βάλει μέσα στα δίκιο ο καπετάνος. Για πες. 3-0. Εκείνος, εκείνος ο Βέλιος που το παίζει Ηρακλειδέας και καλά κάνει, να τον δω από τον Ηρακλή πως θα πάει στην Άρσεναλ και στην Έβερτον ξανά. Άντε, ρε Κόκκινε, να σε δω που θα πάει του χρόνου ο Βέλιος. Με αυτό τον Ηρακλή. Πόσο σου κόβει. Εμένα δεν μου κόβει. Τι να με κόψει εμένα, ρε. Για να με κόψει εμένα. Αμπρός! Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα.